Γεια σας φίλες και φίλοι του Mad Games and Gadgets. Είμαι ο Δημήτρης Καρέτσος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Let's Play εδώ πέρα στο κανάλι μας στο YouTube. Σήμερα λοιπόν παίζουμε Legend of Korra. Legend of Korra είναι ένα παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει για πάρα πολλές εκδόσεις και είναι γεμάτο καράτε. Το Legend of Korra είναι πολύ γνωστό σαν κόμικ και όπως μπορείτε να δείτε ήδη αυτή την κοπελιά η Korra που έχω από δίπλα μου, έχει η Korra του ψωμιού. Είναι η Korra λοιπόν η επόμενη Airbender, μάλλον όχι Airbender, Avatar, η επόμενη Avatar από τη γνωστή ταινία Avatar με το πικρό το καραφλό παιδάκι που έκανε φωτιά, αέρα, ξύλο, ξέρω, νερό και έδαφος, ναι. Αυτή λοιπόν είναι η Korra η οποία είναι ο επόμενος Airbender μετά τον εκείνον εκεί τον καραφλού που δεν θυμάμαι το όνομά του από τη γνωστή ταινία. Είναι πολύ πετυχημένη σειρά καρτούν και έγινε και παιχνίδι από την Activision και την Platinum Games. Τώρα βέβαια η Platinum Games μας είδε όσοι παιχνιδάδες όπως τον Μπατονέτα που λέει και η Μαντό. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο καλό. Θα το δείτε και τώρα λιγάκι. Βέβαια έχει την πλάκα του ειδικά αυτοί που γουστάρουν Avatar και βλέπουν Korra. Εδώ πέρα την κοπελιά. Θα του αρέσει αρκετά το παιχνίδι. Εγώ δεν είμαι φαν, αλλά έχει την πλάκα του. Αν και είναι αρκετά απλοϊκό στου μηχανισμού του gameplay. Πόσο μάλλον όταν εδώ πέρα από την αρχή ακόμα. Όχι, παραλίγο να μην πατήσω με τι μηχανέ. Η Korra χάνει για κάποιο λόγο τι δυνάμει τη. Βλέπετε, δεν έχω κανένα από τα τέσσερα συστήματα εκμετάλλευση των στοιχείων τη φύση. Και πρέπει να βασιστώ στον παραδοσιακό τρόπο του ξυλικίου για να τα βάλω με τους αντιπάλους που υπάρχουν εδώ πέρα, με τις μπουνίτσες αυτές εδώ πέρα, τις παραδοσιακές μπουνίτσες. Εδώ πέρα είναι μπόλικοι εχθροί, κάτσε να πάω να τους βλέπω από μακριά λιγάκι γιατί δεν βολεύει ιδιαίτερα. Έλα, οπ, βλέπεις και εμφανίζει το στρογγυλό το κουμπί από πάνω για να μπορώ να του κάνω το τελειωτικό. Α, οχ, ωραία φίλε, αυτό με το κόκκινο εκεί πέρα ήταν πρόβλημα. Ωπα και αυτός, ένας-ένας λοιπόν, όλους θα σας καταστρέψω, μαυροφορεμένοι οι ίδιοι νίντζας. Δεν έχω ρε παιδί μου την ενέργεια, την ενέργειά μου εκεί πέρα για αυτά τα καλά τα κολπάκια που κάνει, που θα περίμενε κανείς από έναν avatar, αλλά ακόμα και έτσι μπορώ με το ξυλίκι μου να τους καταστρέψω έστω έναν και έναν. Δεν είμαι πολύ δυνατός στο να τα βάλω όλους μαζί. Θα ήθελα να έχω τα στοιχεία της φύσης λιγάκι στην αρχή του παιχνιδιού που τα ελέγχεις εκεί πέρα για να σε διδάξει το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ω, κι άλλοι! Τι! Ω, πρέπει να παίξω και λίγο άμυνα όμως εδώ γιατί δεν είναι κατάσταση. Διαρτουμένοι όπως λέει. Χρειάζομαι βοήθεια, είναι πάρα πολύ. Ω! Ναι, α, τώρα θα έρθει βοήθεια μάλλον έτσι. Να, και λίγα σημεία καρτούν. Δυστυχώς το παιχνίδι δεν έχει καθόλου υπότιτλους. Πόσο μάλλον ελληνικούς. Ω, ήρθε και το τερατάκι μου. Good girl. Αρκουδόσκυλος. Ο αρκουδόσκυλος λοιπόν ήρθε και μέσα από τους πολλούς τέτοιους. Δεν χρειάστηκε να τον πλακώσω στις φαλιάρες. Τους εχθρούς. Για να δούμε τι θα μας βάλει τώρα το παιχνίδι εδώ πέρα. Ο Νάγκα λοιπόν. Εδώ τώρα γίνεται ένα runner παιχνίδι όπως μπορείτε να δείτε. Για να μαζέψω τις ενέργειες που είναι από εδώ πέρα. Σαν τα γνωστά runner παιχνιδάκια. Ελπίζω να... Α, δεν στρίβει μόνος του. Ω, πάει το αυτοκίνητο! Άμα δεν στρίψω μάλλον θα... θα έχουμε θέμα, έτσι. Position. Ρο 2. Ωχ, γιατί παραλίγο να το φάμε το κεφάλι μας. Ναγκά! Το κεφάλι! Όχι, τα χάσα αυτά. Oh. Τώρα πηδάμε. Πω! Όχι, τα χάσα όμως. Όχι, έπεσα μέσα. Τώρα θα με ξαναπάει από την αρχή στάνταρ. Άλλο κλασικό μειονέκτημα που έχει. Θα ξαναπάει από την αρχή. I'm not giving up. Α, όχι, εντάξει. Δεν με πήγε από την αρχή. Ωραία, συνεχίζω να τα μαζεύω τουλάχιστον αυτά. Ωπ, και τώρα θα περπατήσει και εκεί πάνω και στρίβουμε εδώ! Αυτοκίνητα, Παναγία μου! Αυτό θα ήταν ωραίο να το παίζει στο. Πώς το λένε, σε κινητό, με το δάχτυλο. Λες να παίζει. Όχι, δεν παίζει. Με το χειριστήριο του. Πάει το αυτοκίνητο, το διαλύσαμε. Τα χάσαμε αυτά. Πάει και πιο γρήγορα! Κόλλησε στον τοίχο. Έκανε και το σκυλάκι.
Πάμε να το ξανακάνουμε λοιπόν. Είναι εκνευριστικό αυτό έτσι, γιατί είναι σε μερικά σημεία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και θα σε ξαναξεκινήσει από... Όχι, είχε κάτι πράγματα εκεί πάνω, αλλά... Σιγά σιγά θα το περάσω λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν. Άρε κόρα, άρε. Κάνε τα μαγικά σου εκεί πέρα, τι να κάνεις τα μαγικά σου, πάω από εδώ τώρα. Βλέπω ότι μπορώ να διαλέξω και το μέρος από την πλευρά που θα πάω, ε. Γιατί είχε εκεί πέρα... Διάλυσα και μερικά αυτοκίνητα. Λάθος κουμπί πάτησα. Ρο 2 ήτανε. Λοιπόν, ελπίζω να είναι τελευταία φορά που θα το καταφέρω να το περάσω τώρα εδώ πέρα. Γιατί είμαι στη μέση, όπως λέει εκεί πέρα, position. Και θα παίξω με το σταυρό για να έχω καλύτερη δυνατότητα. Ωραία, το πέρασα τώρα εδώ. Okay, τώρα κάτι έγινε εδώ. Checkpoint. Τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να πάω εκεί πίσω. Ωρε φίλε, τι γίνεται εδώ! Εντάξει, φοβερές κινήσεις κάνω εδώ πέρα, έτσι. Τα ανακλαστικά μου είναι μοναδικής ταχύτητας. Έχασα όλα αυτά και... Φτάνω όμως στο τέλος! Φτάνω όμως στο τέλος! Run, Naga, run! Άντε ρε, όλο το ίδιο πράγμα βλέπετε. Έχω φάει το κεφάλι μου εδώ πέρα, δεν έχω κάνει την κόρα... Κακομήρα! Θα φύγει από εδώ πέρα στο υπόλοιπο παιχνίδι, θα είναι γεμάτη με επιδέσμους στο κεφάλι της. Ωραία. Ωραία, τώρα πήγα από πάνω. Πω, από υπερπαραγώγα ήταν αυτή η κίνηση που έκανα εδώ πέρα τώρα. Έλα, κάνε checkpoint. Μπράβο, ρε παιδί μου. Σαν τα καρθούν. Κογιώτε ήταν αυτό, έτσι. Κόλλησε τον τοίχο. Την ώρα που κυνηγούσε το Roadrunner. Δεν πρόλαβα να κάνω την κίνηση για να γυρίσω. Ωραία, πηδάμε. Να πάρω και την περισσότερα μπορώ από αυτά. Τουλάχιστον τα αυτοκίνητα δεν με καταστρέφουν, τα διαλύω εγώ. Θα πρέπει να πληρώσω τα τζιμιές. Πω, πω, υπερπαραγωγή, όλε! Έφτασα στο τέλος. Νομίζω θα τράκαρα εκεί πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα και μαζεύω και κάτι σπίριτ εδώ πέρα και μετάλλια, ιστορίες και τέτοια. Εντάξει, δεν πήγα και πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει. Γεια σου, ρε Αρκουδόσκυλε. Ωραίος Αρκουδόσκυλος, ωραία και τα cel-shaded γραφικά του, πολύ καρτουνίστικα. Έκανα Escape the City τώρα. Αυτά είναι τα μετάλλια που πήρα. Όχι πάρα, πάρα πολύ καλά μετάλλια. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Για να περάσω. Rank C. Εντάξει. Προφανώς. Rank C, δεν είμαι καλός. Τώρα πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Chapter 3. I have always had a powerful connection with... The Spirit Shop. Να πάμε στο Spirit Shop, ωραία. Για να πάμε στο Spirit Shop. Γεια σου, Κόρα. Ωραία. Για να δούμε τι έχουμε να ψωνίσουμε. Έχω λεφτά πάνω δεξιά. Health in a battle. Ωραία, θα το πάρω αυτό. Το πήρα αυτό. Ωραία. This item consumer. Α, ωραία. Και αυτό θα το πάρω. One per customer. Ναι, ρε φίλε. Το πήρα και αυτό. Sold out. Δεν μπορώ να πάρω άλλα. Να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Δεν είναι φτάνουν τα λεφτά. Αυτά είναι πολλά χρήματα εδώ. Αλλά αυτό είναι κλειδωμένο. 9.000. Τι είναι αυτό που έχει 9.000. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Πάρα πολλά χρήματα. Αυτό εδώ πέρα πολλά χρήματα. Εντάξει. Μόνο αυτά είχα εδώ πέρα. Ας ξαναπάρω και ένα τέτοιο ακόμα να υπάρχει. Μπορώ να έχω κι άλλα. Πόσα μπορώ να έχω, αναρωτιέμαι. Per customer. 3 per customer. Εντάξει. Ωραία. Γέμισα το inventory μου. Cora Zoom can be accessed by pressing αυτό, ωραία. Εδώ πέρα. I'm home! Γεια σου ρε Cora, αυτό είναι το σπίτι σου. Δεν έχεις PlayStation 4 εσύ, εγώ πώς σε παίζω χωρίς PlayStation 4. To the four directions. Ωραία, select direction. Okay. Πάνω θα βάλω αυτό και δεξιά θα βάλω αυτό. Όχι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα βάλω αυτό πάνω, okay. Το πάνω μου λέει άμα φτάσει... Άμα χάσουν την ενέργειά μου, γίνομαι καλά. Και εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, με το που θα το πιω, κάνει καλά την ενέργειά μου.
Και δεξιά φαίνονται κινήσεις που θα μπορούσα να κάνω, αλλά δεν μπορώ να τις κάνω. Μπορώ να αλλάξω κουστούμια, αλλά δεν έχω άλλα κουστούμια, γιατί πρέπει να βάλω κωδικούς εδώ πέρα για να τελειώσω την ιστορία, έτσι. Αλλά φαντάζομαι όλοι εσείς οι λάτρεις της Κόρα και του Avatar θα το ευχαριστηθείτε. Vanity items. Τι είναι τα vanity items? Α, κάτι πράγματα που έχω ξεκλειδώσει, έτσι. Αυτά που πήρα από τα... Τα ξέρετε εσείς της Κόρας. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον μπορώ να παίξω στο επόμενο τέτοιο ψώνισα. Μπορώ να αλλάξω το επίπεδο δυσκολίας, αλλά δεν συνεχίζω, βλέπετε, από το ίδιο επίπεδο, ξαναξεκινά από την αρχή. Οπότε πάω Air Temple Island. Προφανώς εδώ πέρα θα είναι και το πρώτο νησί που θα πρέπει στο τέλος του. Φαντάζομαι ότι θα κερδίσω ξανά πίσω μου τη δύναμη του αέρα σε πρώτη φάση. Η Κόρα πάει μέσα από αυτήν την ιστορία να κερδίσει βοήθεια. Κοίτα τι ωραία που είναι τα γραφικά. Ωραίο το κορίτσι η Κόρα. Πιο ωραία από τον καραφλό τυπάκο που ήταν στην ταινία την πρώτη του Avatar. Απλά είπαμε, δεν έχει πότλους. Θα ήταν ωραίο να έχει ελληνικούς πότλους σίγουρα. Να είναι ελληνικά, στα ελληνικά μεταχλωτισμένο ακόμα καλύτερα, αλλά αυτό εντάξει δεν παίζει. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό και για πόσους, σε πόσα παιχνίδια υπάρχει. Και, αλλά δεν έχει ούτε καν αγγλικούς υπότλους και θα πρέπει να παρατηρείς πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Ήδη πρέπει να ξεκινήσω ξύλο, βέβαια, εντάξει. Ούτα! Ξέρω και εγώ αυτή την κίνηση. Ούτα! Ο! Πώς βρεθήκαν αυτοί εδώ, ρε φίλε! Οπ! Όχι, ρε φίλε, δεν θα με κοπανίσεις. Ω, έτσι, έτσι! Όχι! Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλετε. Πολύ ξύλο, φίλε μου, εδώ! Διπλή κλωτσιά στον αέρα, εκτόξευση! Εκτόξευση! Οπ! Έλα, γεια σου κι εσύ! Πω. Ούτε ο Τσάκι Τσάν και ο Μπρουζ Λί δεν τα κάνει αυτά. Πόσο μάλλον ο... Ας σπάσω και αυτό εδώ πέρα τώρα, δεν είναι δικά μου. Μην με βλέπετε, ελπίζω να μην βλέπει κανείς. Τα σπάω γιατί παίρνω μέσα λεφτάκια. Ωραία. Collect 4 jars of spirit water. Water, όχι walker. Έχει ωραία μουσική. Α, να το ένα. Πήρα. Θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα! Μόνο το που θα τα πάρω, φαντάζομαι, θα έχω τη δυνατότητα να... Αμάν! Αυτοί είναι σαν τους κακούς από τον αστυνόμο Σαΐνι, εν τω μεταξύ βλέπετε. Όχι ρε φίλε! Δύσκολη είναι αυτή. Με έπιασε! Φύγε! Τώρα πώς θα τους καταφέρουμε αυτούς εδώ. Πω, πάλι με τσάκισε ρε φίλε. Εντάξει, θα χάσω πάρα πολύ γρήγορα, το βλέπω. Πάει ο ένας. Ω, πάλι με έπιασε. Φύγε. Φιλαράκο, δεν θα σε αφήσω έτσι. Έλα, γεια σου κι εσύ, κάτω από τον κρεμό. Και διάλυσα και το κτίριο έτσι, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Είμαι πολύ δυνατό κορίτσι εγώ. Αμα τι έκανε εδώ! Πω! Με έχεις τσακίσει ο μπότι. Δεν βλέπω κιόλας. Πρέπει να κερδίσω πίσω από τις δυνάμεις μου για να μπορώ να τους τσακίσω πιο εύκολα. Άντε γεια! Ούψ! Πάει! Ούψ! Όπως λέει η Κόρα. Ούψ! Την πατήσαμε. Λοιπόν, εγώ ήρθα από εδώ, έτσι. Οπότε θα πάω, φαντάζομαι, τώρα δεξιά να πάω ή αριστερά. Ας πάω μία από εδώ να δούμε τι παίζει. Έχω ενέργεια και άλλοι εχθροί. Βλέπετε, αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Εμφανίζονται εχθροί πάνω κάτω ίδιας... με έπιασε αυτή, δεν είναι... Και σκοπό έχουμε προφανώς για να ξανακερδίσουμε τις δυνάμεις της Κόρας. Της Κοράκλας που λέει... Η Κόρα και η Κοράκλα. Να το δεύτερο ο νεράκι. Τακ, 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 μπουνιδάκι και νεράκι. Έτσι πάει. Τώρα να πάω από εδώ. Θα έχει και εδώ πέρα κανένα νερό, είμαι σίγουρος. Έλα ρε Κόρα, τρέχα ρε Κόρα. Α, ο. Εντάξει, φανταστική αυτή η ήχη. Είναι λίγο ρηχό το gameplay, ρε παιδί μου, αλλά έχει το χαβαλέ του, ειδικά σας λέω, επειδή το είδα
στην αρχή του παιχνιδιού που παίζεις, σε εκπαιδεύει με τις με την χρήση των τεσσάρων στοιχείων της φύσης και είναι πραγματικά καταπληκτικό. Για να δω τι γίνεται εδώ κιόλας, κάτσε γιατί. Οκ, okay, seriously. Α, κάτι έχει εδώ μέσα. Έχω σπάσει ένα σωρό... δεν μπορώ, πρέπει να ενεργοποιήσω το water bending για να το κάνω. Πρέπει να βρω τα άλλα δύο τέτοια του νερού. Πού είναι ρε παιδιά, τα νερομπούκαλα. Λες να έχει κάτι εκεί πάνω. Ήμουνα πριν εδώ πέρα πριν. Όχι, εδώ ήμουνα πριν. Άρα πρέπει να πάω κάπου αλλού. Πού φαίνεται να έχει κάτι. Εκεί πάνω φαίνεται να έχει κάτι, ε. Και εκεί πάνω, να το είδα το ένα. Πάω από κάτι άλματα που κάνει το κορίτσι. Εντάξει. Πάμε. Πάμε να βρούμε το νερό και να ενεργοποιήσουμε το water bending μας. Πού πήγε. Με το που κοκκινίζει εντωμεταξύ ο εχθρός σημαίνει ότι... πρέπει να προσέξω τώρα εδώ πέρα γιατί είμαι ικανός να πέσω μέσα στη χαράδρα. Και εχθροί εδώ. Πάει κι αυτός. Έλα νεράκι. Έλα καλό μου νεράκι. So close φίλε μου. Ωραία. Ένα τελευταίο. Είδα κάπου ψηλά εκεί πέρα πρέπει να ανέβω. Και θα το βρω τώρα. Για να αποκτήσω πίσω τη δύναμή μου. Δεν φαίνεται να υπάρχει εδώ. Εδώ πέρα κάπου έλεγα να ανέβω. Αλλά πού μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει κάτι τελικά για να ανέβω. Εδώ πέρασα πριν από εδώ. Πού είναι ρε το νεράκι. Νεράκι. Το είχα πατήσει και στην αρχή εδώ πέρα να ψάχνουμε. Okay. Εδώ είπαμε πήγαμε πριν. Ανεβήκαμε. Πού είναι το νερό. Εκεί πέρα πήγαμε πριν. Θα πάω κάπου ψηλά για να βλέπω. Αυτό θα σπάσει μονάχα όταν έχω τα νερά. Υπάρχει τίποτα στην αρχή, μήπως και το άφησα. Για να πάμε λίγο στην αρχή. Δεν έχει και χάρτη, καταλάβες, και πρέπει να ψάχνεσαι. Στην τύχη και δεν έχει και δυνατότητα να τηλεμεταφέρεσαι, να μην περπατάς στα μάτια και κουράζεις την κόρα και στο τέλος θα πρέπει να αλλάξεις και παπούτσια που θα έχουν διαλυθεί από το πολύ περπάτημα και το πολύ ξύλο. Καταλάβες. Μήπως έχει τίποτα εδώ πέρα και το έχασα. Ικανός είμαι. Γιατί άφησα κάτι βάζα εδώ πέρα έτσι διαλυμένα. Αδιάλυτα. Μάλλον. Από εδώ τίποτα. Από εδώ δεν πάει. Υπάρχει ένας άλλος τείχος εδώ. Τι βρήκα εδώ. Rank C. Βλέπεις, αόρατος τείχος, δεν μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει ρε παιδί μου, αυτή, η Platinum δεν τα κάνει αυτά, αλλά προφανώς ήταν ένα συμβόλαιο αυτό εδώ πέρα με την Activision, να βγάλει κάτι όμορφο και να βγει γρήγορα και χωρίς πολύ μεγάλα κόστη. Εντάξει, αλλά πρέπει να βρω το τελευταίο νερό, οπωσδήποτε. Από εδώ δεν πάει, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσω προφανώς το airbending μου, Ναι, water bending. Ωραία, το είπαμε αυτό. Πού είναι ρε το νερό? Κάτω πήγα, από εδώ πήγα. Ναι, από εδώ πήγα και ήρθα. Από εδώ δεξιά πήγα. Κάτω άμα πες θα χάσω. Παιδιά, μια μικρή βοήθεια. Θα ήθελα τη βοήθεια του κοινού. Εκεί πάνω φαίνεται να έχει κάτι, αλλά δεν μπορώ να περάσω. Ωραία μουσική έχει. Πού θα πάω. Δεν ανεβαίνει πουθενά από εδώ. Μήπως έχει τίποτα εδώ στο πλάι. Να πέσω. Α, να το ρε παιδιά. Κοίτα εδώ που ήταν κρυμμένο. Καλά, τώρα θα δείτε. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει. Τώρα θα σας ξεσκίσω ρε. Νερό στη μούρη φίλε. Θα σας πλύνω τη μούρη. Όλε! Τώρα με το νερό, οπ!
τι βαράς. Όχι, λάθος. Level 1 είναι το νερό μου, αλλά κοίτα πόσο μακριά μπορώ και σας πετυχαίνω με νεράκια. Σας ήξερα να δίνει κανείς με νεράκι. Όλε, ρίχτου την μπάλα στη μούρη. Τώρα αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το παιχνίδι. By hold down or... Όλε! Βλέπετε, έτσι κάνω hold down το τσί μου εδώ. Άσε ρε, νομίζετε τώρα ότι θα... Τίποτα δεν θα μείνει. Θα σας διαλύσω όλους. Νομίζω ότι τους διάλυσα όλους. Όλε, τώρα ξεκίνησε να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Τώρα πήραμε το πρώτο μας bend στοιχείο, που είναι το νερό. Καλό είναι και το νερό, βολικό για το πλήσιμο. Πάω να ξεκλειδώσω. Οχ! Από μακριά, φίλε μου. Κοίτα από μακριά, δεν υπάρχει, δεν μένει κανείς. Έτσι, μπράβο. Εύκολα τα πράγματα. Πολύ σπλατστεριά ήταν αυτή εδώ. Για να δω, τώρα θα διαλυθεί αυτό εδώ πέρα μόνο και μόνο με το νερό που το χτυπάω. Έλα. Έλα. Οπ. Run K. Τι πήρα. Κάτι πήρα εκεί. Ωραία. Θα το χρησιμοποιήσω μετά αυτό εδώ πέρα το γάντι. Τι ωραία. Τώρα έχει ενδιαφέρον το παιχνιδάκι. Θα προχωρήσουμε λίγο ακόμα για να κάνουμε... Τώρα όλους μαζί. Κοίτα εδώ. Όχι, δεν τον πέτυχα. Πάνω στο νερό. Κάτω στο νερό. Θα σε κάνω νερούλο. Εδώ και τώρα. Ποιος είναι αυτός. You will crush me. Κοίτα πως περιφοράμε πάνω στο νερό, φίλε μου, εδώ πέρα τώρα. Πω. Τι σου κάνω εγώ. Οπ, τι νομίζεις. Φίλε μου, την πάτησες. Οχ, την πάτησα εγώ τώρα, την έφαγα. Χρησιμοποίησα το κολπάκι που αγόρασα πριν. Είναι δυνατός αυτός τελικά, έτσι. Κάτσε, πρέπει να τον αποφύγω λιγάκι, γιατί... τι κάνει ρε! Και στην αρχή νόμιζα ήταν εύκολος, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολος. Νομίζω τον τζάκισα. Έχα, χρησιμοποίησα βέβαια... τα μαγικά που είχα, αλλά εντάξει. Έτσι. Το σπάσα! Κυρίες και κύριοι, το σπάσα. Το σπάσα. Ναι. Άντε πάλι εχθροί εδώ πέρα. Στο κεφάλι. Όχι, με πιάσε ρε φίλε. Κάτσε με την μπερδεύομαι και αλλάζω τα υπόλοιπα τέτοια που δεν έχω ακόμα τις δυνάμεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, Legend of Korra έχετε πάρει μια καλή γεύση πλέον μετά τα πρώτα κομμάτια του παιχνιδιού που δεν είχε πολύ ενδιαφέρον με την Korra να κάνει ωραία πραγματάκια εναντίον των εχθρών εδώ και να τους τσακίζει έτσι με δυναμικές κινήσεις και τα μαγικά της στην αρχή με το νερό. Α, το διάλυσα. Το κατάλαβα καν. Ήταν τόσο εύκολο τελικά. Ωραία γραφικάκια, εντάξει, επαναλαμβανόμενο gameplay, όμως έχει σχετικό βάθος, τουλάχιστον για να έτσι όσους θέλουν να ασκηθούν λίγο παραπάνω. Έχει και ένα ωραίο παιχνιδάκι μέσα, το οποίο θυμίζει λιγάκι dodgeball που λέγαμε και μπορείς να το παίξεις κανείς και διπλό, μόλις τελειώσει όμως το παιχνίδι μπορεί να το παίξει διπλό. Αυτός είναι φωτιάς. Αυτός είναι ο κύριος φωτιάς, φίλε μου. Αλλά το νερό της σβήνει τη φωτιά, το ξέρεις αυτό. Όχι ρε φίλε, δεν πρόλαβα. Κάτσε να γεμίσω την ενέργειά μου γιατί... σε τσάκισα, φίλε μου. Αλλά μου τελειώσαν οι εναλλακτικές της ενέργειας. Ελπίζω να φτάνει στο τέλος. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα τελειώσουμε το Let's Play. Θα σας αφήσω για να συνεχίσω εγώ το παιχνίδι και να καθαρίζω εδώ πέρα νίντζες και κακούς. Να πάρω και τις υπόλοιπες ενέργειες. Αν σας αρέσει το καρτούν, είναι ένα παιχνιδάκι που έχει το ενδιαφέρον του. Θα σας πάσει λίγο τα νεύρα στην αρχή, την πρώτη ώρα περίπου, για να προσπεράσετε όλα αυτά τα βαρετά που έχει στην αρχή μέχρι να αρχίσει να αποκτάει δυνάμεις όπως είδατε τώρα η Korra. Αλλά μετά αρχίζει και έχει ενδιαφέρον, γιατί απλά αυτό είναι το ωραίο, ότι έχεις μια κοπελιά η οποία από ένα σημείο και μετά κάνει παπάδες και ανεβαίνουν και τα levels των δυνατοτήτων της και κάνει πραγματικά
μακελιό εναντίον των νίντζα που βρίσκονται εδώ πέρα, όπως εδώ πέρα τώρα αυτόν εδώ πέρα, το οποίο τον εξαφάνισα, τον έστειλα στην Κορέα από την Κίνα που βρισκόμασταν εμείς, είναι κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και έχω διαλύσει τα πάντα στο περασμά μου. Όχα, στόχισα. Καλά, εσύ είσαι ένας ατυχαίος τυχάρπαστος που θα τη φας και θα σε κάνω ένα με το πάτωμα. Αυτά από μένα είναι. Legend of Korra, το παίζω στο PlayStation 4, κυκλοφορεί σε πάρα πολλές εκδόσεις ακόμα. Ωραία cel-shaded γραφικά, ωραία μουσικούλα. Και αν είσαστε και φαν της σειράς του καρτούν, θα καλοπεράσετε. Είμαι σίγουρος με αυτό το παιχνίδι. Εγώ ήδη έχω αρχίσει να το ευχαριστιέμαι. Άντε, γεια σας.